Πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και δεν πάμε. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου παιδιά. Είσαι ακόμα Βικελίδης από χθες? Εδώ, ναι, εδώ. Γιατί, στο χαμαράκι του Ντέιτον. Γιατί σ' άκουσα, σ' άκουγα και το βράδυ μετά με τον Ντίνο και τον Κώστα και ήσουν ακόμα εκεί, αν θυμάμαι καλά. Ήταν λίγη κατασκοπία τη Μακάμπη. Έτσι. Και καλά, καλά, την οποία προπόνηση είδα, παρακολούθησε και ο κύριος Καρυπίδης. Έτσι. Δεν ξέρω να κάτσε σε όλοι. Δηλαδή, εμείς είμαστε στο κλασικό τέταρτο τη Μακάμπη. Εκεί γύρω στο δεκάλεπτο του Καρυπίδης, εμείς φύγαμε μετά. Δεν ξέρω να κάτσε να την δει όλοι. Ξέρεις, και να έλεγε. Να λέγανε στη Μακάμπη, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσετε από το ίδιο σας το σπίτι. Έχει έναν υπεύθυνο τύπο Μακάμπη, ο οποίος είναι τέτοιο. Ντόμπερμαν. Αυταρχικός, αυστηρός. Είναι πολύ, πολύ κοφτός. Εγώ λέω να κληρωθούμε με κανέναν ερυθρό αστέρα τις επόμενες χρονιές. Κάτι θυμάμαι. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση το γραφείο τύπου. Ναι, το ξέρω. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Είμαι ενήμερος. Έτσι. Έχει και άλλες, και άλλες τέτοιες. Εντάξει. Ναι. Τώρα βιώνεται στον Άρη το αντίθετο με τον συνάδελφο από την Μακάμπι Τελαβίβ. Αλλά εντάξει, τα πάντα θα κριθούν. Βασικά εμάς μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό σκέλος. Σήμερα δεν μείνανε πολλές ώρες, λιγότερο από 8 ώρες, Νίκο. Όχι. Η μέρα περιμέναμε ήρθε, βασικά, γιατί θυμάμαι και για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε να έρθει Πέμπτη. Για να φύγει αυτό το. Θα γίνει η ανατροπή ή δεν θα γίνει. Ναι. Εντάξει. Νομίζω κάπως έτσι αισθάνονται και οι φίλοι του Άρη ότι περιμένουν αυτή τη μέρα πώς και πώς για να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Πες λίγο πάλι γιατί σε έχασα. Ναι, λέω ότι και οι φίλοι του Άρη περιμένουν πώς και πώς τη σημερινή ημέρα για να, ξέρεις, για να ξεκαθαρίσει και η προσμονή, αν αξίζει, ξέρεις, ή θα περάσει η ομάδα. Έλεγα σε ένα φίλο μου τη Δευτέρα το απόγευμα. Ότι που καθόμασταν έτσι λίγο, ας πούμε, και το συζητούσαμε εκεί έξω από την επιχείρησή του, ότι να πέσουμε να κοιμηθούμε σήμερα για να ξημερώσει Πέμπτη. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Όχι να ξημερώσει Πέμπτη, να ξυπνήσουμε Πέμπτη 6 ώρα. Γιατί από τη στιγμή που τελείωσε το μάτσο Τελαβίβ την περασμένη Πέμπτη, ολόκληρος οργανισμός που λέγεται Άρης ζει και αναπνέει για το αποψινό. Δηλαδή ήταν μια εβδομάδα που πέρασε αργά έτσι. Για κάποιους. Και είναι φυσιολογικό, γιατί ο Άρης λειτουργώντας σωστά είπε ότι ό,τι έγινε έγινε, τώρα πρέπει να πάμε στο σπίτι μας και να το γυρίσουμε. Πολύ δύσκολο, εγώ σε αυτά είμαι πάντα ρεαλιστής, σε κάποιους δεν άρεσε και το καταλαβαίνω, αλλά δεν θα πω ποτέ και δεν είπα ποτέ όλη αυτή την εβδομάδα ότι ο Άρης δεν έχει πιθανότητες να περάσει. Έχει πιθανότητες να περάσει, έχω εξηγήσει τους λόγους, γιατί η Μακάμπη θα μπορούσε να τελειώσει την πρόκληση την περασμένη Πέμπτη, δεν το έκανε. Εμένα αυτό κάτι μου δείχνει. Ότι ναι, είναι η σοβαρή ομάδα που λέμε, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρή ή τόσο τέλεια όπως την παρουσιάζουν κάποιοι. Και γιατί ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια μου έχει δείξει ότι έχει το know-how ως ομάδα να πετύχει αυτό το στόχο κατά το ίμιση. Δηλαδή, έχασε 3-0 στην Νορβηγία από τη Μόλντε, το στείλει στην παράταση. Έχασε 2-0 από την Αστάνα στο Νούρ Σουλτάν, το στείλει στην παράταση. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια αποκλείστηκε στην παράταση. Άρα τώρα πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή να το στείλει στην παράταση και να περάσει. Ας το κάνει έτσι. Θέλει να περάσει και ο Νικηδιάκης, περάσει έτσι. Ναι. Πολύ δύσκολο το έργο της ομάδας σίγουρα, αλλά όχι απίθανο. Γιατί στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ο Άρης δεν κυνηγάει θαύμα. Θαύμα θα ήταν να έχεις χάσει 3-4-0 για να πρέπει να το γυρίσεις. Θαύμα θα ήταν να έχεις μια πολύ ανώτερη ομάδα απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή ο Άρης κυνηγάει μια αγωνιστική υπέρβαση. Και επειδή σας άκουγα λίγο και νωρίτερα, αυτό που είπε ο Γιώργος, αν και στηρικός θα συμφωνήσω μαζί του, ότι ο Άρης έχει μπροστά του δύο υπερβάσεις για να προκριθεί. Και για μένα, δεν ξέρω αν και αυτό το είπε ο Γιώργος, το μάτς το απόψινο είναι πιο δύσκολο από το μάτς που θα έχει ο Άρης με την Νίσαν τεράστια. Αυτό το είπε ο Δημήτρης. Αυτό το είπε ο Δημήτρης, ναι. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης. Γιατί εκεί ξέρεις τι έχεις. Εκεί είναι ένα πρώτο παιχνίδι. Σήμερα ο Άρης, γενικά και ο Άρης και η Μακάμπη, μπαίνουν σε ένα αγωνιστικό χώρο έχοντας μπροστά τους το απρόβλεπτο. Έχοντας μπροστά τους και κάτι άγνωστο. Ναι, ναι, γιατί έτσι. Ούτε η Μακάμπη ξέρει πώς θα παραταχθεί ο Άρης. Ούτε εμείς μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Αλλά ούτε και ο Άρης μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα κάνει Μακάμπι στο πρωτοψινό παιχνίδι. Όπως δεν μπορεί καμιά ομάδα να είναι σίγουρη για το πώς θα εξελιχθεί και το μάτς, αν μπει ένα γκολ νωρίς, αν δεν μπει ένα γκολ νωρίς. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να
να αλλάξουν την ροή του αγώνα ή ένα παιχνίδι στο οποίο ή θα δούμε ή θα είναι μια μάχη τακτικής ανάμεσα στους δύο προπονητές ή θα είναι ροντέο. Mm-hmm. Όχι, γενικά δηλαδή, του πάνε τα παιχνίδια, Νίκο, όπως έλεγες τώρα για την Ίση, του πάνε τα παιχνίδια αυτά με μεγάλες ομάδες, αν μπορούμε να πούμε και την Ίση σε αυτήν. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει πολύ καλό ποσοστό αποτελεσμάτων και με τις ομάδες εδώ στην Ελλάδα, ωραία, κυρίως βέβαια, και κάπως έτσι με την Ίση μπορεί να του βγει αυτό το παιχνίδι και των αντεπιθέσεων που λέμε και του καινού χώρου που αρέσκεται ο Άρης να παίζει τα τελευταία χρόνια, αρκεί βέβαια να περάσει το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Για την Ίση θα συζητήσουμε από αύριο και μετά. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα. Εντάξει. Κοίτα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το δεχόμενο Άρης να αποκλειστεί. Είναι πολύ πιθανό. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα, ναι. Okay, και το πιστεύει ο Άρης και πρέπει να το πιστεύει και υπάρχει και ένας ενθουσιασμός στην τάξη του κόσμου. Τώρα, όταν πηγαίνουν πάνω από 1000 άτομα στο Ρήσιο χθες στην προπόνηση, είναι τρομερές οι εικόνες. Και όντως ο κόσμος πρέπει να είναι έτσι και απόψε στο Βικελίδης να το πιστέψει, να έχει υπομονή. Και δεν είναι μόνο το πρέπει, αλλά είναι και οι ρεαλιστικές ελπίδες που έχει ο Άρης για να κάνει την ανατροπή και να περάσει. Αλλά ο Άρης πάνω απόψε κάτι πολύ δύσκολο. Και η δυσκολία δεν έχει να κάνει μόνο με τον αντίπαλο. Η δυσκολία έχει να κάνει και με την εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης μέχρι στιγμής. Δηλαδή, okay, ναι, λέμε ότι ο αντίπαλος είναι αυτός που είναι, αλλά και ο Άρης αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία πέρασε την Κόμελ φανερώνοντας τον αγωνιστικό χώρο αδυναμίες, οι οποίες έγιναν πιο χτυπητές απέναντι σε μια πιο σοβαρή ομάδα. Απλά έβγαλε το καλό, είναι Νίκο, ότι έβγαλε κάποια ξεσπάσματα, ακόμη και με την Κόμελ και με την Κόμελ. Ωραία, και με τη Μακάμπη είχε κάποια ξεσπάσματα, το είναι ατομικής ποιότητας που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτεί όμως ο Άρης. Δηλαδή, σήμερα αυτά τα ξεσπάσματα που θα κάνει και τις ευκαιρίες που θα βγάλει, πρέπει να τις εκμεταλλευτεί. Σήμερα εγώ θα δανειστώ κάτι το οποίο ο Μπούρλος θέσει στην ένδειξη τίποτα, τις ευκαιρίες που χάσαμε στο Λαβή, πρέπει να κάνουμε γκολ. Ο Άρης γενικά μπαίνει σε ένα μάτς. Είναι βασικά ένα μάτς στο οποίο η Μακάμπη έχει περιθώρια, αλλά ο Άρης δεν έχει. Ο Άρης δεν έχει περιθώρια να σπαταλήσει χαμένη ευκαιρία, να σπαταλήσει όποια ευκαιρία του δοθεί στην περιοχή της Μακάμπη. Ο Άρης δεν έχει περιθώρια να κάνει πολλά λάθη. Και ο Άρης δεν έχει περιθώρια να παρεκκλίνει τακτικού του πλάνου. Πρέπει να υπάρχει πνευματική εγρήγορση στο φουλ. Πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία θα μπει σαν να μην υπάρχει αύριο για αυτήν. Αν το δει έτσι, τότε σίγουρα μπορεί να περάσει. Και να καλύψει μέσα από τρεξίματα, μέσα από μονομαχίες, να καλύψει τις όποιες αδυναμίες μπορεί να μην έχει προλάβει να διορθώσει και έχει ως ομάδα. Απλά να τις μειώσει, να μην είναι τόσο χτυπητές και να μην τις κάνουν ζημιά. Για μένα το πρώτο είναι όλα αυτά πάρα πολύ βασικά και πρέπει να τα δείξει ο Άρης. Για μένα τα πρώτα βασικά πρέπει να δείξει, γιατί για να προσεγγίσουμε τον Άρη το τι πρέπει να κάνει στο παιχνίδι, πρέπει να προσεγγίσουμε το τι δεν έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, να βγάλει περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα στο παιχνίδι του, το οποίο δεν το έκανε στο Τελ Αβίβ. Γιατί με τον Μπούργο στο σετ παιχνίδι ο Άρης τακτικά δεν αποδίδει. Προσπάθησε ο Μπούργος ήρθε πέρυσι και βρήκε και έκανε άμυνα μέσα από την επίθεση. Έκανε επίθεση βασικά, έκανε επίθεση μέσα από την άμυνα. Αυτό το έκανε και ο Μάτζιος στην πρώτη του χρονιά. Ναι. Τώρα όμως ο Άρης δείχνει, και δεν είναι, για μένα δεν έχει να κάνει με την εποχή, και για μένα και επειδή το έχω συζητήσει και με ανθρώπους γενικά του ποδοσφαίρου, ακόμα και σε αυτήν την εποχή μπορείς να έχεις μια υποτυπώδη καλλιπτική κατάσταση κάποιες εντάσεις, κάποια τρεξίματα. Ο Άρης στο Τελ Αβίβ έδειξε ότι δεν τα έχει αυτά. Ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ στατική. Δεν πίεσε πάνω στην μπάλα, και αυτό διευκόλυνε και τη Μακάμπη να ανεβαίνει πιο ψηλά. Δεν είχε τόσο πολλές επιθέσεις επειδή πίεσε πάνω στην μπάλα. Ήταν πολύ στατικός, δεν είχε καθόλου κίνηση στο χώρο με την μπάλα ή χωρίς την μπάλα. Αυτά ο Άρης δεν πρέπει να τα εμφανίσει σήμερα. Το αίσθημα της ανατροπής, Νίκο, επειδή υπάρχει αυτό το αίσθημα της ανατροπής, οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους πρέπει να πιέσουν όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ότι τον επαναληπτικό. Πρέπει να υπερβάλλει αυτό σήμερα. Mm-hmm. Πρέπει να, ειδικά στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, να τρέξει περισσότερο, να πιέσει περισσότερο, να έχει περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα.
Ειδικά απέναντι σε μια Μακάμπη που εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει να παίξει τόσο κλειστά. Δεν νομίζω ότι θα κάνει και αυτό το full επίδεση, το οποίο εμέσως είπε ο Ίβιτς χθες. Θα υπάρχουν διαστήματα στα οποία η Μακάμπη θα θέλει να βγει μπροστά, υπάρχουν διαστήματα στα οποία θα κάθεται πίσω. Πιστεύω ότι θα έχει μια ομάδα, Νίκο, ότι θα προσπαθήσει λίγο να κρατά την μπάλα, δηλαδή να την κυκλοφορήσει, και εκεί πάνω είναι το κλειδί στον Άρη να κλέψει αυτές τις μπαλιές και να βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Αυτό. Εκεί. Είναι κάτι που πρέπει να κάνει ο Άρης όταν θα περιμένει στα δύο τέταρτα. Θα πρέπει να ψάξει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πιέσει τη Μακάμπη πάνω στην μπάλα, να την κλέψει, να έχει γρήγορη κίνηση. Και ο παίκτης που έχει την μπάλα και οι υπόλοιποι που δεν έχουν την μπάλα. Για να βγει η ομάδα στον χώρο, να βρει την άμυνα της Μακάμπη. Δεν είναι τόσο κράτημα την μπάλα. Και δεν μπορεί να προσπαθήσει να το κάνει για μεγάλα διαστήματα. Δεν είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή σε φάση να το κάνει. Οπότε θα πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει να πιέσει σε κύματα. 5 λεπτά θα τους πιέσω πολύ, 5 λεπτά θα περιμένω στα 2 τέταρτα. Έτσι. Πάλι μετά θα τους πιέσω πολύ, μετά θα πιέσω, θα πιέσω πάλι στα 2 τέταρτα. Όπου και στα 2 τέταρτα δεν θα τους αφήσω. Στο μεσαίο τρίτο θα προσπαθήσω να τους κλέψω την μπάλα. Γενικά ο Άρης νομίζω ότι θα πάει compact και μαζεμένος, γιατί είδε και στο Τελαβίβ ότι αν αφήσει χώρο πίσω μέτρα στην πλάτη του, θα εκτεθεί. Και η Μακάμπη θα το περιμένει αυτό το πράγμα. Και μπορεί κάποιοι να λένε τώρα σε ένα μάτς το οποίο καίγεσαι, θα κάτσεις να περιμένεις στο μισό γήπεδο. Θα κάτσεις να περιμένεις στο μισό γήπεδο, γιατί απέναντι σου έχεις μια Μακάμπη η οποία μπορεί να βολεύεται με αυτό το 2-0, αλλά είναι μια ομάδα που στο DNA της έχει περασμένη μια νοοτροπία να έχει αυτή τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Έχει περασμένη μια νοοτροπία να πρωταγωνιστεί. Είναι μια κορυφαία ομάδα. Είναι η κορυφαία ομάδα στη χώρα της. Οπότε και η Μακάμπη, αν της δώσει το τυρί, θα το φάει. Θα πάρει από εγωισμό και μόνο θα πάρει την μπάλα προσπαθήσει να κάνει αυτό το παιχνίδι. Και ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί και αυτές τις στιγμές. Τώρα με ποιους παίκτες θα το κάνει. Και να έχει φυσικά υπομονή για να το κλείσω στο παιχνίδι του. Τακτικά, να μην χάσει το μυαλό του, να μην παρασυρθεί από την πίεση που είναι δεδομένη και υπάρχει και στους ποδοσφαιριστές και στον Μπούρκο και σε όλους. Και πρέπει υπομονή να έχει και ο κόσμος σήμερα. Ναι. Το βράδυ είναι μεγάλο και το μάτς είναι μεγάλο. Αν μπορεί μέχρι το 60-70, αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, 0-0. Δεν έχει σημασία. Θέλει υπομονή. Τώρα με ποιους παίκτες θα το κάνει, με ποιο σχηματισμό θα το κάνει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε 8 παρατέταρτο που θα ανακοινώσει η ΕΦΑ της ενδεκάδας. Υπάρχει λογική προσέγγιση της κατάστασης, υπάρχει και η ριζοσπαστική προσέγγιση της κατάστασης. Η λογική προσέγγιση της κατάστασης είναι ότι θα το πάει ή σε 4-2-3-1 με τον Μάνου μέσα και 2-3 ερωτηματικά, δηλαδή δεξιά άκρο της άμυνας που ο Ντουμπάγιο πιθανότατα θα ξεκινήσει. Αν θα βάλει τον Διόμπ δίπλα στον Ντουκουρέ που έχει προβάδισμα, νομίζω είναι του Νταμπό. Και αν βγάλει, μήπως βγάλει τον Μαντσίνη, που εγώ πιστεύω ότι ο Μαντσίνη σε αυτό το μάτσο είναι χρήσιμο για βασικό. Αν πάει σε 4-4-2, που και αυτό είναι πιθανό, θα παίξει χωρίς τον Μάνο, αλλά θα παίξει με τον Μπάλμα μπροστά και τον Γκρέι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ενισχύει την πρώτη γραμμή άμυνα σου, γιατί ο Γκρέι δεν πιέζει αμυντικά. Θα βάλει να βάλει τον Μπάλμα μπροστά να πιέσει λίγο παραπάνω, αλλά χάνει πράγματα στον άξονα. Σε έναν άξονα που η Μακάμπη είναι δυνατή. Και πάλι υπάρχουν τα ερωτηματικά που είπα πριν. Το ριζοσπαστικό είναι το 3-5-2. Όπου και γεμίζει τον άξονα και σου χωράει ο Μάνου Γκαρθία και παίζει με 2 φόρ αλλά και ακυρώνει τα εξτρέμ σου. Δηλαδή πλην του Πάλμα που θα είναι σε ρόλο φόρ δίπλα στον τρίτο, δεν θα έχει άλλο εξτρέμ μέσα. Θα έχει 2 fullback, θα έχει 3 stopper, που του έχει έτσι κι αλλιώ βέβαια, απλά πήρε σπανία σε ρόλο αριστερού back. Θα έχει τον μαζικού με τον Ντουμπάτζο. Με τον Ντουμπάγιο πρέπει να το ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Στα fullback θα έχει στον άξονα τον Διόμεντ Ντουκουρέ, σου λέω εγώ, και λίγο μπροστά το Μάνο. Αυτό θα είναι. Ανάμεσα σε Πάλμα την Γκρέιν. Είναι γρίφο για τον Άρη το πώ θα παραταχθεί σήμερα. Υπάρχει έτσι. Ο Μπούρλο σε μένα μου έδειξε ότι δηλαδή ότι πάει με τη λογική όταν διάλεξε το 4-2-3-1. Αλλά σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και για τον ίδιο, γιατί και για αυτόν υπάρχει πίεση. Εννοείται ότι υπάρχει πίεση για τον Μπούρλο. Γιατί αν ο Άρης αποκλειστεί. Και θα ανοίξουμε το λεγόμενο μαύρο κουτί και θα υπάρχουν ευθύνες και σε αυτόν. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργήσει ριζοσπαστικά σε αυτή τη φάση. Και πάει στο πολύ απρόβλεπτο. Ναι. Που είναι το 3-5-2. Ναι. Τι να σου πω. Τελευταία φορά που έκανε κάτι τέτοιο ήταν στο μάτσο με τον Μπάζ Γιάννα στα play-off. Δεν του βγήκε ιδιαίτερα, θα πω εγώ. Τότε βέβαια δεν ήταν 3-5-2, ήταν 3-4-3. Το καλό είναι ότι έχει λύσεις μπροστά. Το θέμα είναι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως είπες,
Ο Γκρέι δεν πιέζει τόσο πολύ. Μπορεί εκεί πέρα να βάλει τον μπάλμα για αυτό το λόγο. Έχει προφανώς κάποια πράγματα στο μυαλό του. Λύσεις υπάρχουν. Τώρα, αν πάει σε κάτι ριζοσπαστικό, είναι ένα θέμα. Πάντα έχουν στο μυαλό τους προπονητές λίγο να. Δεν νομίζω να το κάνει, αλλά με τον Μπούργος, εγώ πιθανά πιστεύω θα είναι ακροβατή εκεί στο 4-2-3-24-4-2, με βασική διαφορά το αν θα έχει τον Γκαρθία μέσα ή όχι. Δεν νομίζω να το κάνει το άλλο, αλλά επειδή είναι ένα μάτσι ειδικών συνθηκών, είναι και ο Μπούργος ένα τέτοιο μυαλό, δεν μπορώ θεωρητικά να το βγάλω από το κάδρο. Ναι, όντως. Όλα αυτά θα λάβουν τέλος, όπως είπες, 8 παρά, όταν θα δείτε κι εσείς εκεί τις ενδεκάδες. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θες να ρωτήσεις κάτι τον Νίκο. Η προπόληση θα ανακοινωθεί ίσως αργότερα sold out, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Θα έχουν μείνει κάποια ακριβά εισιτήρια. Πώς κειμένεται? Sold out δεν νομίζω να γίνει. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θα έχει πάνω από 20.000 απόψε. Αλλά δεν νομίζω να κάνει sold out. Α, okay, εντάξει. Πάνω από 20.000 όμως θα έχει σίγουρα. Που εντάξει, 20.000 στο Βικελίδης σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρίς ταρτάνι. Στίβους γύρω-γύρω και τέτοια. Τώρα που δεν μπορώ να τα βλέπω στο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το κουλουάρ. Είναι σαν να έχει 25-26 μέσα. Ναι, ναι. Αυτό το κουλουάρ. Ναι. Είναι αυτό που έχουν το χαρακτηριστικό. Και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν άκρος ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός και η Άκη θα το έχει τώρα με την. Ξέρεις τι, το αναφέρω περισσότερο για σήμερα, γιατί είναι και για την ανατροπή που λέμε ότι και ο κόσμος μπορεί να δώσει την όθηση. Όντως, σε αυτά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα μπορεί να δώσει την όθηση. Μπορεί να ακούγεται κάπως. Ναι. Για τον κόσμο, και όμως. Ενώ πού να κάνεις ανατροπή στο ΆΚΑ. Εντάξει, είναι. Όποιος έχει βρεθεί σε αυτά τα γήπεδα καταλαβαίνει. Ναι. Τι εννοούμε. Για να δούμε. Θες κάτι άλλο να ρωτήσεις? 6 ώρα θα ανοίξουν οι θύρες, 3 ώρες πριν τη σέντρα, και το κάνει σκόπι με ΠΑΕ για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός κατά την προσέλευση του κόσμου. Καλό θα είναι τώρα όσοι ακούνε κιόλας. Μην πάτε, παιδιά, τελευταία στιγμή 8. Τώρα, εκτός αν κάποιος έχει δουλειά και τρέχει τελευταία στιγμή, εγώ εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε τις 6, πάνε τις 6. Mm-hmm. Και για να μην αποφύγετε τις ουρές και για να βρείτε και πιο εύκολα παρκάρετε, καλό θα είναι όσο φορείς γίνεται να είστε στο Βικελίδης. Το βράδυ είναι μεγάλο. Έτσι. Είναι ωραίες ποδοσφαιρικές βραδιές. Μπορεί να είναι και χρονικά μεγάλο. Αυτό, ναι. Πολύ συζητιέται. Μακάρι, εντάξει. Ναι. Θα είναι καλό το γεγονός. Εγώ βλέπω παράταση. Γενικά τώρα δεν ξέρω πού θα κάτσει απόψε. Βλέπω σίγουρα μια παράταση στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Θεωρώ ότι πιο πιθανό ρεαλιστικά να κάτσει του Ολυμπιακού. Ναι, επειδή βγήκε ο Παλέτο πρώτο, σωστά, ναι. Ισχύει. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει και το εκτός Δρασγόν, είναι παιχνίδι. Πολύ πιο εύκολο να πάει παράταση ένα παιχνίδι. Μα να σου πω κάτι, πες ότι ο Άρης μένει πίσω στο σκορ. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα βγάλει βουνό. Αλλά αν κάνει ένα 2-0 και βάλει Μακάμπι ένα γκολ και του κάνει 2, θα βάζει ένα ακόμα. Εσύ θες την παράταση. Ενώ παλιότερα ήθελε 4. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες σε όλα τα μάτς. Εγώ θα πω μακάρι να περάσουν όλοι. Και θα το έλεγα ακόμα γιατί μην πεταχτεί κάποιος, για το οποίο. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση και έπρεπε και αυτός να περάσει. Το συζητούσα τη θέση και με τον Μιχάλη τον Τζόχο. Ότι δεν λέω σε κανέναν να στεναχωρεθεί με τον αποκλεισμό του αντιπάλου του ή να χαρεί με την πρόκρισή του. Ναι, ξέρεις τι. Λέω ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και καιρό έχει φτάσει σε ένα σημείο μηδέν καθαρά ποδοσφαιρικό προϊόν. Και ο καθρέφτης μας είναι στην Ευρώπη. Και αυτό που λες, θέλουμε, Νίκο, λοιπόν, βαθμούς. Και αυτό που λες είναι, Νίκο, αλλά να σου πω κάτι, και το να πάει καλά ή κάποια άλλη ομάδα δεν κόβεται κάτι το ιδιαίτερο από τη δική σου. Δηλαδή, το ότι θα πάρει 1-2 εκατομμύρια παραπάνω η άλλη ομάδα, τώρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το τρομερό. Οπότε δεν χάνεις και κάτι. Κάντον καζούρα των άλλων. Μόνο καζούρα. Μόνο καζούρα είναι αυτό. Ναι, μόνο καζούρα. Και καζούρα μέσω κόλπο είναι. Αλλά πρέπει να πρόσεξε. Θα σκεφτόμαστε και το συμφέρον ο καθένα τη ομάδα του. Και οι παράγοντες ίδιοι, αλλά πρέπει σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και το γενικό συμφέρον. Γιατί το γενικό συμφέρον είναι καλό για όλους. Mm-hmm. Ξέρεις τι, δεν είναι πρωτάθλημα και κύπελο που λες ή κάποια ομάδα πρέπει να περάσει εμένα για να πάει μπροστά. Στην Ευρώπη δεν είναι κάτι ανάλογο. Παίζεις ως Ελλάδα, παίζεις στην Ευρώπη. Παίζεις σαν Ελλάδα. Και ως Ελλάδα. Δημήτρη, είμαστε σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο όπου η ουσία, η πεμπτουσία των παραγόντων που το διοικούν, όχι όλων, αρκετών, είναι το ποιος θα ελέγχει την ΕΠΟ και ποιος θα ελέγχει τις ενώσεις. Γι' αυτό πάμε κατά διάολο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm.
Γι' αυτό πάμε κατά δυο όλα τα τελευταία χρόνια. Και γιατί δυστυχώς και ο κόσμος και εμείς σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα. Mm-hmm. Και δεν ασχολιόμαστε με την ουσία. Δηλαδή, λέμε ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι μια μπάλα που παίζει μέσα σε ένα γήπεδο να δεις κάτι ωραίο. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι η Επιτροπή Εφέσεων, η ΕΠΟ, η Ενώση κτλ. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο όμως. Ναι, γενικά δεν παίζουμε για το ποδόσφαιρο. Περισσότερο και για την επιτυχία, για το αποτέλεσμα. Αν εστιάσουμε περισσότερο στο ποδόσφαιρο, αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Για να δούμε, Νίκο, κανονικά μετά στις 4, κανονικά. Κανονικά εδώ, ναι. Θα κάνουμε ένα πρώτο pre-game 4-6 και τα υπόλοιπα μετά από το κλεάνθες. Τέλεια. Okay. Τέλεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε.